Να συνδεθούμε αμέσως και με την αναπληρώτρια τομεαρχή υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δώρα Αυγέρη. Καλησπέρα, κυρία Αυγέρη. Καλησπέρα και σε εσάς. Ακούσατε τον κύριο Κερίδη? Ελάχιστα. Τον κύριο Αυγέρη το ρώτησα, το ρώτησα για το περίφημο αυτό θέμα της μελέτης Τσιόδρα Λήτρα, για το ποιο κυβερνητικό στέλεχος την έλαβε τελικά αυτή τη μελέτη και αν την έλαβε γιατί δεν ενημέρωσε αρμοδίως το Μέγαρο Μαξίμου ώστε να ληφθούν τα δέοντα. Ο κύριος Κερίδης απάντησε ότι κάνουμε μια συζήτηση για τα αυτονόητα. Η έκθεση επί της ουσίας μας είπε ότι επισημαίνει αυτονόητα πράγματα, ότι το πρόβλημα υγείας στη χώρα μας, το σύστημα υγείας στη χώρα μας είχε πρόβλημα λόγω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης από τη χρεοκοπία και μετά, και ότι γενικώς η επαρχία, τα νοσοκομεία της επαρχίας πάσχουν έναντι των νοσοκομείων στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η απάντηση του. Εσείς τι λέτε? Τι να πει, τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός από το βήμα της Πρωτοβουλής. Και πάνω, ξέρετε, και στον πανικό, φαντάζομαι θα είδατε και εσείς στην ομιλία, είπε και αλήθειες, του ξέφυγε, αν το πήρε το κυβέρνηση ή το Μαξίμου στην αρχή, μετά το διόρθωσε, ό,τι το πήρε. Έκανε και την αυτοκριτική του. Είπε ότι είχε λάθος διατύπωση, είπε στο συγκεκριμένο θέμα. Το θυμάστε. Φοβερή αυτοκριτική. Δηλαδή, η συγγνώμη τράπηκε μετά από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια, αυτό που ήταν, νομίζω, το πλέον τραγικό από αυτά που. Τα πιο τραγικά που είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτή η αποστροφή ότι δεν χρειάζεται κανένα επιστήμονα και καμία μελέτη. Και ακριβώς αναρωτιέμαι πώς αισθάνεται και ο κύριος Κερίδης, ο οποίος είναι και ο ίδιος επιστήμονας, είναι καθηγητής. Δεν χρειάζεται πια ούτε η επιστήμη, ούτε οι άνθρωποι της γνώσης στο σύστημα Μητσοτάκη και για τη διαχείριση των κρίσεων όπως είναι η πανδημία, αλλά σκεφτείτε και διαχείριση άλλων κρίσεων, εν προκειμένου στο πεδίο που είναι και ο κύριος Κερίδης για τις διεθνείς σχέσεις. Δεν θα χρειάζεται ούτε τους στρατηγούς. Θα αντικαταστήσει και αυτό σε περίοδο που θα χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις και παρεμβάσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά εξηγούν με τον πλέον εμφατικό τρόπο γιατί χθες ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω σε μια εξαιρετική ομιλία, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές, γιατί κάθε μέρα που περνά είναι και πιο τραγικός ο απολογισμός για τις ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε αυτά που αφήνει πίσω του και ως κοινωνική καταστροφή και οικονομική ο κ. Μητσοτάκης. Εσείς, αν μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε με την επιστροφή, κύριε Χατζηνικόλα. Ναι, αν σας ακούνε οι τεχνικοί μας, βεβαίως να σας βοηθήσουν. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα, εσάς σας ανησυχεί αυτή η νέα παραλλαγή, το στέλεχος όμικρον, και κυρίως το γεγονός ότι μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη παίρνουν μέτρα, μάλιστα σκληρά περιοριστικά μέτρα, ενώ εδώ φαίνεται να υπάρχει έτσι λίγο πιο εφησυχασμένη πολιτεία και τουλάχιστον να δηλώνουν, μας το είπε και ο κ. Κερίδης πριν από λίγο, ότι δεν χρειάζεται επί του παρόντος να κάνουμε κάτι παραπάνω πέρα από τα self-test ή τα rapid test των πολιτών και βεβαίως να πάνε να εμβολιαστούν, να σπέψουν να εμβολιαστούν. Μας ανησυχεί και μας ανησυχεί πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικόλα, και μας ανησυχεί και αυτό φάνηκε και μέσα στον προϋπολογισμό, έτσι όπως ψηφίστηκε τελικά και θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση, ότι είναι ένας προϋπολογισμός που στηρίζεται σε Γιάννη Ναμπόδια και στην ουσία είναι αυτή η κατασκευή η πρωθυπουργική ότι η πανδημία έχει λήξει. Και αυτό αποτυπώνεται και στα μεγέθη του προϋπολογισμού για τις δαπάνες της υγείας. Τέταρτη φορά έχει λήξει. Έχει λήξει τρεις φορές μέχρι τώρα. Τέταρτη φορά, αλλά και για την πανδημία της ακρίβειας και για την ενεργειακή φτώχεια. Ο κύριος Μητσοτάκης κατασκευάζει μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που πραγματικά υπάρχει. Είναι μια πραγματικότητα ανεμελιάς, αλλά δυστυχώς πια είναι τόσο δύσκολη η περίοδος που διανύουμε, που χρειάζεται, εγώ θα έλεγα, και ένα restart, αλλά να δούμε με τι όρους και προϋποθέσεις, γιατί πια έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, ειδικά και μετά από αυτούς τους χειρισμούς και με τη μελέτη και το πώς συμπεριφέρεται σε επιστήμονες οι οποίοι παρουσιάζονταν τουλάχιστον από τον ίδιο τον Νοέμβριο του 2020. Θυμόσαστε όταν μας έβαζε ο κύριος Μητσοτάκης στο δεύτερο lockdown, είχε δίπλα του τον Σωτήρη Τσιόδρα, τον αποκαλούσε Σωτήρη, ένα Σωτήρη, πες και εσύ Σωτήρη. Και βλέπουμε ότι σε αυτή τη φάση του τέρτα του κύματος και οδεύοντας προς το πέμπτο, δεν χρειάζονται επιστήμονες. Αδειάζουν τους επιστήμονες που κάνουν μια πολύ σοβαρή μελέτη, η οποία είναι μια επιστημονική μελέτη που έχει δημοσιευθεί και έχει δημοσιοποιηθεί και έχει γίνει γνωστή όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε τα διεθνή περιοδικά. Άρα, εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί οι επιστήμονες πώς θα ξανακαθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον. Ήταν σήμερα, κυρία Αυγέρη, σήμερα στη σύσκεψη του Μαξίμου ήταν ο κύριος Τσιόδρας. Δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε τι υπόθηκε, αλλά ήταν πάντως. Κι εγώ ενημερώνω, διάβασα ότι έγινε μία συνάντηση. Ναι. Δεν δόθηκαν και πολλά στοιχεία στη δημοσιότητα. Πάντως, πρέπει να μας εξηγήσει και ο κύριος Τσιόδρας, αν είναι με τη μεριά της επιστήμης ή με τη μεριά της κυβέρνησης πια. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα
δεν συμβαδίζουν. Α, εσείς τα βλέπετε σε αντιπαράθεση αυτά τα δύο πλέον. Αυτό το έβαλε πια αντιπαραθετικά με τον. Το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης την 1η του Δεκέμβρη, σε εκείνο το ότι δεν υπάρχει έρευνα ενδείξεις που να λένε ότι είναι το ίδιο να είσαι αντιεξολυνωμένος μέσα στη ΜΕΘ και το ίδιο εκτός ΜΕΘ. Και επειδή μάλλον νόμιζε ότι δεν το εμπεδώσαμε, μας το είπε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο χθες, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται κανέναν επιστήμονα και καμία έρευνα. Άρα, ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος είναι επιστήμον, πρέπει να πει: είναι με τους ανθρώπους που σέβονται την επιστήμη και τα αποτελέσματα των ερευνών προς όφελος της κοινωνίας, ή είναι υπηρετεί μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται την επιστήμη, ούτε τα ευρήματα των επιστημονικών ερευνών, που είναι κτήμα του ελληνικού λαού για να μπορέσει να σωθεί κόσμος. Γιατί να σημειώσουμε, κύριε Χατζηνικόλα, ότι η έρευνα έγινε μέχρι το Μάρτιο. Δεν ήταν τα επόμενα κύματα της πανδημίας. Ναι. Δεν είχε καταγράψει τα επόμενα κύματα. Δεν είχε καταγράψει. Και επίσης, τα ευρήματα αυτής της έρευνας δείχνουν τι γίνεται αν είσαι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, διασωληνωμένος εντός ΜΕΘ, αν είσαι στην Αθήνα ή αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιο άλλο περιφερειακό νοσοκομείο. Επίσης όμως υπάρχουν και ευρήματα για θανάτους που έχουν σημειωθεί ακριβώς επειδή άνθρωποι δεν πήγαν καν, ούτε διασωληνώθηκαν, ούτε πήγαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα πρέπει να δούμε και τις συνθήκες θανάτου αυτών των ανθρώπων που δεν διασωληνώθηκαν καν. Για τις συνθήκες υποθεραπείες, γιατί πέθαναν, τι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είχαμε ή μάλλον δεν είχαμε, τι κάναμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τι γίνεται με την ιχνηλάτιση, τι γίνεται με τα τεστ. Δείχνουνε, λυπάμαι που θα σας το πω, δείχνουνε η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, δείχνουνε περί τους 8.000 συμπατριώτες μας που χάσανε τη ζωή τους και δεν αγνοεί το σύστημα πώς τις χάσανε. Και πώς τους χάσανε. Ήταν άνθρωποι που δεν νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Χάσαν τη ζωή τους στο σπίτι τους, χάσαν τη ζωή τους σε ένα ράντζο του νοσοκομείου, σε μία απλή κλίνη ενώ χρειαζόταν ΜΕΘ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Και αν θέλετε και την άποψή μου, όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό δείχνει τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες όλων των ηγεσιών για τα χάλια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και τώρα που μιλάμε εν μέσω πανδημίας, ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει νέα μείωση στα κονδύλια για την υγεία. Το είπα και στην αρχή όταν με ρωτήσατε, ακριβώς αυτό, 820 εκατομμύρια λιγότερο σε δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού προς το Υπουργείο Υγείας μέσα σε αυτή την πανδημία. Και αναρωτιέται κάποιος όταν αυτό γίνεται μέσα στην πανδημία με 100 νεκρούς ημερησίως, όταν περιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, τι θα γίνει, κυρία Αυγέρη? Θα ψάχνουμε γάζες στα νοσοκομεία? Η κανονικότητα που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης είναι μια κανονικότητα χωρίς δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό το σχέδιο εφαρμόζει. Ήταν ένα σχέδιο ξεκάθαρο από την αρχή. Λίγο στην αρχή της πανδημίας μας έριξε στάχτη στα μάτια στον κόσμο ότι χτυπά το χέρι στην πλάτη των εργαζόμενων στο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, αλλά ήταν αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης μάζευε πολιτικούς πόντους για πάρτι του, το λέω τόσο απλά και τόσο λαϊκά, και την ίδια στιγμή αποδομούσε ένα δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας που προφανέστατα ήταν αποδυναμωμένο, αλλά ήταν ενδυναμωμένο σε σχέση από το 2015 μέχρι το 2019 που παρέδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, ήταν σαφέστερα ενδυναμωμένο από αυτό που παρέλαβε το 2015. Μάλιστα. Και δεν θέλω τώρα να μπω στο αν ήταν αρκετές οι 440 κλίνες μέχρι που παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία ή επαρκείς οι 500. Όχι, εδώ χάσαμε το νούμερο, κυρία Αυγέρη. Έχουμε χάσει το νούμερο, δεν το συζητάμε. Να σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί είναι εύκολο να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά είναι δύσκολο να παίρνουμε θέσεις, ειδικά για αντιδημοφιλή θέματα. Το στέλεχος όμικρον είναι μπροστά μας. Τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως προείπα, παίρνουν το ένα μετά το άλλο περιοριστικά μέτρα. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι? Η κυβέρνηση δείχνει να εφησυχάζει, δεν χρειάζονται μέτρα, λέει. Εσείς τι λέτε? Έπρεπε να πάρουμε κάποια περιοριστικά μέτρα για να προλάβουμε, ή καλά είμαστε έτσι? Εμείς θέλουμε μία ξεκάθαρη ενημέρωση, να υπάρχει διαφάνεια λογοδοσία, αλλά από τα πιο έγκυρα χείλη. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να σταθούν και να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και οι επιστήμονες που αποτελούν αυτή την επιτροπή. Και δεν μπορούμε με αυτούς τους όρους και με αυτές τις προϋποθέσεις να αξιολογήσουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι στη διάθεσή μας, κύριε Χατζηνικόλα. Πώς θα το κάνουμε?
Με ποιους όρους και με ποιους προϋποθέσεις. Εσείς, συγγνώμη για να καταλάβω, εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση ζητάτε στοιχεία από την Επιτροπή Εμπειρογνώμων και δεν σας τα δίνει. Ζητούσαμε και απαντήσεις και με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σε όλο αυτό το διάβα του πρώτου. Του 1,5 χρόνου, των 2 χρόνων, που τα οποία στοιχεία δεν δόθηκαν ποτέ και σε σχέση με τις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Δεν σας δίνει στοιχεία η Επιτροπή Εμπειρογνώμων στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με τι αιτιολογικό, κύριε Αυγέρη. Ξέρετε ότι πάντα μας απαντούσαν ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα. Και κανείς δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα, σε εσάς θα δοθούν. Στην αξιωματική αντιπολίτευση. Χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός, μία ανάρτηση της εμπιστοσύνης, αλλά αυτό πια, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Είναι ένας πρωθυπουργός υποπροθεσμία για μας. Ίσως θα πρέπει να δημιουργηθούν, μάλλον θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι όροι και προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Με Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας δεν μπορεί και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αυγέρη. Με αυτούς τους όρους που σας λέω εγώ, κύριε Χατζηνικόλα, η πανδημία. Διότι δεν τον εμπιστευόμαστε. Κύριε Αυγέρη. Τον εμπιστεύεται η επιστημονική του επιτροπή. Να μας πει. Να μας πει. Αν μας ακούνε, να μας απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγέρη, για την παρουσία σας στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα Τσάνελ. Να είστε καλά. Και ένα όπλο σημαντικό είναι ο εμβολιασμός. Το κάνουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Ελπίζω να σας ακούει ο κόσμος και να το πράξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές και ευχαριστώ για την παρουσία στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα Τσάνελ. Να πάμε και στις απαραίτητες διαφημίσεις.